Συνεχίζεται ο γολγοθάς των σεισμοπλήκτων του αρκαλοχωρίου και εν μέσω καύσωνα. Οι υψηλέ θερμοκρασίε μετατρέπουν τον οικίσκο σε φούρνο με του πολίτε, μεταξύ αυτών και οι ηλικιωμένοι, να περνούν δύσκολε στιγμέ. Αν μπορούσαν οι άνθρωποι να ζήσουν εδώ πέρα, μερικέ μέρε θα καταλάβαιναν ακριβώ το τι γίνεται. Η ζέστη είναι αφόρητη. Αν δεν δουλέψει το air και έχει, α πούμε, ένα κεράκι πάνω στο τραπέζι, το κεράκι λιώνει από τη θερμοκρασία που ανεβάζει το σίδερο μέσα. Ε, για μένα είναι λίγο δύσκολο, γιατί έχω την καρδιά μου, έχω πολλά προβλήματα. Αλλά τι να κάνουμε, παίρνει. μόνοι. <σχερνά> Παίρνε. Παίρνε. Αν την πόρτα, <σχερνά> είμαι μέσα, ούτε το κρύο μπορώ, δεν Ακόμα δυσκολότερε οι συνθήκε για όσου ανθρώπου αντιμετωπίζουν προβλήματα υγεία. Όπω λένε, υπάρχει κλιματισμό, ωστόσο η συνεχή χρήση του προκαλεί επιπτώσει στον οργανισμό. Με το ερκοντήσιο, αν τα είσαι όλη μέρα, σου δημιουργεί πρόβλημα, αναπνευστικό. Και όποιοι έχουμε προβλήματα όπω εγώ, καρδιά σε τέτοια. Μπε με σαναδεί. Είναι. Ακόμα και με το παράδοσο, και την πόρτα Για να. Εγώ είμαι και λιγάκι δισκάπη, γιατί έχω πάθει πολλέ πνευμονιέ. Και έτσι που μιλάω, πρέπει να το κάνω έτσι δεν μπορώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή. Μα έχουν οι άνθρωποι εδώ το air conditioning αυτό, αλλά η κίση βλέπετε είναι η ίδια. Η ζέστη η ίδια, τα καιρικά φαινόμενα πιο δύσκολα. Αρκετοί ώστε να αντέξουν τη ζέστη, επιλέγουν να παίρνουν ώρε σε τραπεζοκαθίσματα έξω από τον Εκίσκο, η κατασκευή του οποίου, όπω λένε, ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών. Οι συνθήκε, κορίτσι μου, είναι πάρα πολύ δύσκολε. Βλέπει, αναγκαζόμαστε και είμαστε έξω, γιατί μέσα δεν μπορούμε καθόλου να σταματήσουμε. Ε, επειδή έχουμε το κορδούσιο, κάτι γίνεται. Ε, τώρα καθόμαστε βέβαια έξω, γιατί παίρνουμε αέρα τώρα μια ολιά, για να παίρνουμε και ένα οξυγόνο. Την ίδια ώρα παγωμένοι χαρακτηρίζουν τη διαδικασία για την αποκατάστασή τους και η επιστροφή στα σπίτια τους δυόμιση χρόνια μετά το σεισμό φαντάζει ένα μακρινό όνειρο.